Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα στο διάστημα είναι οι μαύρες τρύπες. Είναι εντυπωσιακές και τρομακτικές ταυτόχρονα, αφού είναι τόσο ισχυρές που τίποτα συμπεριλαμβανομένου του φωτός δεν μπορεί να τους ξεφύγει. Τώρα ανακαλύφθηκε μία νέα μαύρη τρύπα, η Gaia BH1, η οποία είναι η κοντινότερη μαύρη τρύπα στη Γη που έχει ανακαλυφθεί. Η Gaia BH1 είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο μας και βρίσκεται σε απόσταση 1.600 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Οφιούχου. Η ανακάλυψη έγινε από ομάδα ερευνητών που λένε ότι η Gaia BH1 βρίσκεται 3 φορές πιο κοντά στη Γη από την προηγούμενη κοντινότερη μαύρη τρύπα που βρισκόταν στον αστερισμό του Μονόκερου. Βρίσκεται τόσο κοντά που το Κέντρο Αστρονομίας του National Science Foundation λέει ότι η Gaia BH1 βρίσκεται στην κοσμική μας αυλή. Οι ερευνητές δημοσίευσαν σχετική μελέτη και εξήγησαν πόσο δύσκολη και περίπλοκη αποδείχθηκε αυτή η έρευνα. Η ιστορία ξεκινά με το διαστημικό παρατηρητήριο Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, το οποίο καταγράφει τα αστέρια του γαλαξία μας. Οι ερευνητές που έψαξαν στα δεδομένα του Gaia εντόπισαν ένα αστέρι που έμοιαζε πολύ με τον ήλιο μας και παρουσίαζε μια χαρακτηριστική ταλάντωση, υποδηλώνοντας ότι κάτι το τραβούσε. Αυτό ήταν μια μαύρη τρύπα. Βρέθηκε χάρη στην ικανότητα του Gaia να βλέπει με τέτοια ακρίβεια τη θέση του άστρου που βρίσκεται σε τροχιά γύρω του, έγραψε μέλος της ομάδας. Η θέση του άστρου ταλαντεύεται όταν κινείται γύρω από τη μαύρη τρύπα. Οι αδρανείς μαύρες τρύπες, όπως η Gaia BH1, είναι γενικά δύσκολο να εντοπιστούν. Και αυτή βρέθηκε τυχαία χάρη στο άστρο που παρατηρούσαν οι ερευνητές. Αυτές οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων αστεριών. Η Gaia BH1 και το αστέρι που τη συνοδεύει συνθέτουν ένα διαδικό σύστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικό, αυτή η νέα μαύρη τρύπα είναι διαφορετική από όλες τις άλλες γνωστές μαύρες τρύπες και η ύπαρξή της είναι δύσκολο να εξηγηθεί με τα συνήθη μοντέλα εξέλιξης διαδικού συστήματος. Εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια τέτοιες μαύρες τρύπες στο γαλαξία μας, αλλά ελάχιστες έχουν επιβεβαιωθεί ως τώρα. Μερικές εντοπίστηκαν από τους επίγειους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων, ενώ άλλες από τηλεσκόπια, καθώς προδόθηκαν από την κίνηση του άστρου συνοδού τους, το οποίο χάνει συνεχώς αέρια λόγω της βαρυτικής έλξης. Αυτά τα αέρια σταδιακά απορροφώνται από τη μαύρη τρύπα, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται και να εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ακτίνων Χ. Γίνεται έτσι αντιληπτή έμεσα η παρουσία της μαύρης τρύπας, η οποία χαρακτηρίζεται ενεργή. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες αδρανείς, όπως η Gaia BH1, οι οποίες δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή Αστρομετρίας Gaia έχει ανοίξει νέες δυνατότητες εντοπισμού τέτοιων αδρανών μαύρων τρυπών, καθώς χάρη στις υψηλής ακρίβειας μετρήσεις των αστρικών θέσεων, είναι δυνατόν να εντοπιστεί η παρουσία μιας μαύρης τρύπας γύρω από ένα άστρο, καθώς διαταράσσει την κίνησή του. Έτσι έγινε και με την Gaia BH1, την κοντινότερη μαύρη τρύπα στη Γη, μέχρι σήμερα.